Και πάμε στην Ουάσιγκτον, πάμε στον ανταποκριτή του Action 24, τον Μιχάλη Ιγνατίου, θα τον δούμε εδώ. Καλώς στο Μιχάλη. Καλημέρα, μας. Μιχάλη. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, Μιχάλη, και εσύ είχες την ίδια επιφύλαξη με μένα, ότι οι Τούρκοι πιο πολλά λεφτά θα χαλάσουν στα τηλέφωνα παρά στο κόστος προμήθειας των F-16 στο τέλος. Σωστά, ναι. Είχαμε ακόμα ένα τηλεφώνημα, όμως αυτή τη φορά το έκανε ο κύριος Μπλίνκεν. Ναι, ήταν με δική του χρέωση. Στον κύριο Φιντάν. Ναι, διότι άλλα υποσχέθηκαν οι Τούρκοι και άλλα γίνονται. Έτσι. Ναι. Τους είχαν υποσχεθεί ότι την Πέμπτη θα συνεδρίαζε η Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης για να αποφασίσει θετικά για τη Σουηδία, και όμως όπως γνωρίζετε δεν θα γίνει σήμερα τίποτα. Τίποτα. Οι Αμερικανοί, όπως σας είπα και χθες, ήταν βέβαιοι ότι σήμερα θα είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη εξέλιξη για αυτούς. Φαίνεται, άκουσα και τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι πάει στα μέσα του Γενάρη πια. Ναι, είναι φοβερό ότι αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο προέκυψε χθες από την ώρα που κλείσαμε εμείς τη σύνδεσή μας και πήγαμε στον Νίκο τον Ανούρη, δηλαδή μέσα σε μια ώρα. Που μας είπε ότι από 16 Γενάρη και μέσα στη νύχτα, ακριβώς. Από 16 και... Οι Τούρκοι είπαν, εμείς το κλείνουμε τώρα το μαγαζί. Και μετά θα τα πούμε. Ναι. Και τα λέμε, κάντε στις γιορτές και τα λέμε. Εντάξει, είναι και το Κογκρέσο κλειστό, είναι η αλήθεια. Αλλά θα επιστρέψουν στις 2 Ιανουαρίου στην Ουάσιγκτον όλοι οι νομοθέτες, οι Αμερικανοί νομοθέτες. Αλλά έχει σημασία ότι ο Ερντογάν συνεχίζει και παίζει το ίδιο παιχνίδι, αφού βλέπει ότι έχει αποτελέσματα, γιατί να μην το κάνει. Και όταν, έχει αποτελέσματα, όταν... Μιχάλη. Έχει αποτελέσματα, διότι κοιτάξτε, έχουν παγώσει τα ελληνικά F-35. Ναι. Έχουν συνδεθεί με τα F-16 τουρκικά. Αυτό, όπως είπα και στο δελτίο, είναι απαράδεκτο. Είναι αντισυμμαχική ενέργεια εκ μέρους των ΗΠΑ όπως στην Ελλάδα. Τολμώ να πω ότι έπρεπε να τρέπονται. Διότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική σύμμαχος, γνήσια σύμμαχος. Δεν τους δημιουργήσε ποτέ προβλήματα. Και όμως δέχονται αυτόν τον εκβιασμό του Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε, ο κύριος Μπλίνκεν θα έλεγα ότι το έχει κλείσει στο State Department, δεν έχουμε ούτε ενημερώσεις ούτε τίποτα. Το γεγονός ότι τοποθετήθηκα προχθές, θα έλεγα ότι το έκανα λόγω του επαγγελματισμού των γυναικών και των αντρών του γραφείου τύπου. Βρίσκεται στο Μεξικό, θα επιστρέψει βέβαια, πρόκειται να επιστρέψει απόψε. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση. Γιατί το λέω αυτό, διότι ο Χακάν Φιντάν, όταν του τηλεφώνησε ο Μπλίνκε και του ζήτησε να είναι τυπικός, ναι, έτσι, σε αυτά που έχουν πει, αυτός του είπε ότι εσείς πρέπει να είσαστε σωστοί και η συμπεριφορά σας να είναι συμμαχική, αν είναι δυνατόν δηλαδή, έτσι. Κρατούν ομοίρους όλες τις χώρες, όλα τα κράτη. Όλο το ΝΑΤΟ. Ναι, όλους, τους πάντες. Ναι, τώρα, Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει καμία σημασία η Ουγγαρία, ναι, παρά το γεγονός ότι για κάποια στιγμή σκέφτηκαν οι Αμερικανοί ότι ο Ερντογάν θα προχωρούσε και θα έλεγε τον ναι στη Σουηδία, αλλά θα άφηνε την Ουγγαρία να παίζει το δικό του παιχνίδι. Ναι. Θα άφηνε τον Όρμπαν να γαυγίζει για πάρτι του. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Αυτές οι δύο υποθέσεις, Μιχάλη, φαίνονταν μέχρι τώρα ασύνδετες. Δηλαδή, η Τουρκία, αν ήταν καλό παιδί με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και μετρίαζε και κάπως τις φιλοτρομοκρατικές θέσεις της για διάφορες οργανώσεις της Μέσης Ανατολής, θα έπαιρνε ως ανταμοιβή μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση του αεροπορικού της στόλου, της αεροπορικής της δύναμης, με F-16. Ένα θέμα. Άλλο αυτό θέμα. Δεν συνδεόταν, απλά να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, ότι αρχικά δεν υπήρχε καμία σύνδεση του ενός με του άλλου. Κατάφερε ο Ερντογάν, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ωραία, αυτό. Και το έκανε αυτό. Ένα θέμα, ήταν αυτό. Κατάφερε έτσι να φέρει τα πράγματα μέχρι εδώ. Το άλλο, ωραία, θέμα ήταν ότι μια άλλη σύμμαχος χώρα, άλλη, η οποία συμβαίνει να έχει σύνορα με την Τουρκία, είχε έρθει σε διαπραγματεύσεις και ήταν στην τελική ευθεία της έγκρισης για την αγορά των F-35. Αυτά τα δύο άσχετα θέματα,
Πώς συνδέθηκαν τώρα? Όμως από το, έχουν συνδεθεί από το περασμένο Μάιο. Ήταν μια πρόταση ενός στελέχου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Η οποία δεν φαινόταν να είχε όμως δυναμική. Δεν είχε δυναμική, αλλά από κάποια στιγμή και μετά, αφού οι Αμερικανοί δέχτηκαν αυτόν τον εκβιασμό του Ερντογάν, δηλαδή να σας δώσω τη Σουηδία να μου δώσετε τα F-16, αναγκαστικά έδεσε και τα F-35, νομίζοντας ότι αυτό θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Σας είπα, είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά των Αμερικανών, έτσι. Μην έχετε καμία αμφιβολία επί αυτού και σας το λέω από την πρωτεύουσά τους. Επί της ουσίας όμως, Μιχάλη, επηρεάζει το ένα το άλλο. Και αυτό που έκαναν δεν έπρεπε να το κάνουν. Έχουν υποσχεθεί ότι τα F-35 μεταδοθούν στην Ελλάδα σε τέσσερις περιπτώσεις από τον περασμένο Μάιο. Σε τέσσερις περιπτώσεις είπαν ηγέτες ομογενειακών οργανώσεων. Έχουν πει σε Έλληνες διπλωμάτες, έχουν πει σε νομοθέτες Αμερικανούς ότι ξέρετε σε δύο εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες τελειώνει και αυτή τη χρονιά, και δεν έχουν ανακοινώσει τα F-35. Ναι. Υπάρχει μια πληροφορία, αλλά είναι πληροφορία ακόμα που δεν την έχω επιβεβαιώσει εγώ τουλάχιστον, ότι υπό τον εκβιασμό του Ερντογάν μπορεί να ανακοινώσουν και τα F-16 της Τουρκίας και τα F-35 της Ελλάδας. Και αυτό είναι λάθος. Μάλιστα. Πάλι τα παντρεύουν. Είναι λάθος μήνυμα. Δηλαδή, μπράβο, πάνε να τα συνδέσουν από ό,τι μας λες. Και δεν είναι σωστό. Είναι μάλιστα λένε στην Αθήνα ότι δικαιολογούνται ότι θα σας δώσουμε και χρήματα εσάς και θα σας δώσουμε και άλλο πολεμικό υλικό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι συνδέεις μια απαράδεκτη αντισυμμαχική συμπεριφορά με τη συμπεριφορά μιας χώρας συμμάχου όπως είναι η Ελλάδα, η οποία δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα, όπως το επαναλαμβάνω και το ξαναπαραλαμβάνω, έτσι, δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα στους Αμερικανούς, αντίθετα. Ό,τι ζήτησαν το πήραν και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος μήνυμα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο που η Συμμαχία έχει διάφορες προκλήσεις μπροστά της. Και τον Πρωθυπουργό. Είναι λάθος μήνυμα και φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Τελευταία ημέρα του χρόνου για εμάς. Να είσαι καλά, καλημέρα.